ζούμε εδώ να το δείξουμε αυτό με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό το βραχυλάκι, όπως βλέπετε εδώ, γράφει Κένια. Το έχει φτιάξει μία γυναίκα της φυλής των Μασάι. Ήταν ένας από τους τρόπους που βρήκε η απίστευτη αυτή κοπέλα, η Ντένια Φραγκιά, για να βοηθήσει 22 άπορες, κακοποιημένες, πολύτεκνες μητέρες της φυλής των Μασάι. Ένα κορίτσι, 29 χρονών, που όταν είδε μία φωτογραφία, είπε: θέλω να πάω εκεί να βοηθήσω. Πήγε, έκατσε 3 μήνες και αυτά που κατάφερε να κάνει μέσα στους 3 μήνες στους Μασάι δεν περιγράφονται, ή μάλλον θα προσπαθήσουν να περιγραφούν μέσα στο βίντεο που αυτή τη στιγμή θα παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντένια. Καλή συνέχεια σε όλα. Σαν να έχω πει σε μία μηχανή και να ταξιδεύω στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι και αγνοί. Κατάλαβα ότι έχω πατήσει το πόδι μου σε έναν άλλο πλανήτη. Κάποιος που δεν έχει επισκεφτεί το μέρος αυτό δεν μπορεί, είναι αδιανόητο να φανταστεί τις συνθήκες εκεί. Όμως για ένα περίεργο λόγο ήμουν προετοιμασμένη. Είναι κάποιες στιγμές που λυγίζεις. Δεν είσαι πάντα τόσο δυνατός και σκληρός για να αντέξεις αυτά που βιώνεις εκεί. Αφρική, Κένια, Κιμπίκου. Η Ντένια Φραγκιά κατάγεται από την Κεφαλονιά, είναι 29 χρονών και πριν από περίπου 6 μήνες αποφάσισε να βοηθήσει 22 πολύτεκνες άπορες μητέρες της φυλής των Μασάι. Και το έκανε. Έμεινε μαζί τους 3 ολόκληρους μήνες, έκανε τη ζωή τους καλύτερη και εδώ και ένα μήνα πια βρίσκεται στην Ελλάδα. Τη συναντήσαμε και αυτή είναι η ιστορία της. Αισθάνεσαι καλά καταρχήν που είσαι τώρα εδώ ή θα ήθελες να είσαι στην Αφρική? Νομίζω ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει ακριβώς κατά το πόσο έχω επιστρέψει. Πώς αποφάσισες στα 29 χρόνια να κάνεις ένα ταξίδι στην Κένια και να μείνεις με τη φυλή των Μασάι 3 ολόκληρους μήνες? Το χρονικό διάστημα της παραμονής δεν ήταν κάτι που είχα αποφασίσει πριν να πάω εκεί. Το πώς αποφάσισα να πάω ήταν κάτι που προέκυψε τελώς ξαφνικά. Κοιτούσα τις φωτογραφίες μιας άλλης κοπέλας που είχε επισκεφθεί την Κένια για τους ίδιους ακριβώς λόγους και είπα την ίδια στιγμή ότι θα πάω κι εγώ. Όταν το ανακοίνωσε στους γονείς σου, μίλησέ μου γι' αυτό, πώς αντέδρασαν? Αντέδρασαν θετικά και νομίζω αλήθεια. Ότι... αλήθεια! Γιατί... είναι τολμηροί και οι γονείς της Ντένιας. Άλλωστε δεν θα έβγαινε έτσι, αν δεν είχε. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο ουσιαστικά σε αυτή τη μου την απόφαση. Ακόμη και οι γονείς μου το άκουσαν πολύ ευχάριστα όλο αυτό. Μου είπαν βέβαια να προσέχω. Πήγες στην Κένια, πήγες αυτό το ταξίδι για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο και μέσα από μια συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Ναι. Ποια είναι αυτή η οργάνωση και τι προσπάθησες ή ποιος ήταν ο αρχικός στόχος του ταξιδιού σου εκεί? Η οργάνωση αυτή λέγεται Women of Faith, έχει ιδρυθεί από μια κοινιάτισσα, την Τζούλια Καθάγκου. Προσπαθεί να στηρίξει 22 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους σε ένα χωριό του Κιμπίκου της Κένιας. Εγώ ήρθα σε επαφή με την Τζούλια Καθάγκου, μου είπε ότι υπάρχει μέρος να φιλοξενηθώ και έτσι πήγα. Είχες δει φωτογραφίες για το πού θα μείνεις, πώς θα είναι τα πράγματα πριν φτάσεις εκεί? Όχι, δεν είχα δει απλώς φωτογραφίες. Απλά όταν έφτασα στο αεροδρόμιο δεν είχε καν επιστραφεί η απάντησή της στο email μου, οπότε πήγαινα, ας πούμε, στα τυφλά εκεί. Και αυτό πώς έκανε να αισθανθείς, ας πούμε, όταν έχεις φτάσει πια εκεί και δεν έχεις καν επιστροφή email? Είπα στον εαυτό μου ότι περνάει μάλλον μια κρίση εφηβείας.
Γιατί θα πήγαινα σε έναν τόπο που δεν με περίμενε κανείς στην ουσία. Όταν έφτασες εκεί και συνάντησες τους πρώτους Μασάι, πώς σε δέχτηκαν? Θα σας πω για την εμπειρία. Την πρώτη μέρα που έφτασα λοιπόν, ήμουν συνοδευόμουν από το Βραζιλιάνο εθελοντή και πήγαμε με ένα μοτοποδήλατο, όπου εκεί έχουν τη χρησιμότητα ταξί, ας πούμε. Έβρεχε πάρα μα πάρα πολύ και έφτασα στο χωριό Κιμπίκου, όπου και συνάντησα για πρώτη φορά τις γυναίκες. Αυτές τις 22 γυναίκες για τις οποίες ουσιαστικά πήγαινες και εσύ για να βοηθήσεις, έτσι. Ναι. Ωραία. Και... είχα γίνει μουσκεμα από την βροχή. Ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση για εμένα, γιατί έβλεπα ανθρώπους με διαφορετική ενδυμασία από τη δική μας. Ένα μέρος το οποίο δεν είχε τίποτα που να θυμίζει το δικό μας τόπο. Οι γυναίκες αυτές σε περίμεναν εκεί, ήξεραν για την άφηξή σου? Ναι, γνώριζαν. Και ήξεραν ότι πρόκειται να κάνεις τι? Για πες μας. Να προσπαθήσω να τις βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορούσα. Ποιον τρόπο βρήκες εσύ να τους βοηθήσεις τους ανθρώπους αυτούς? Στην αρχή απλώς δίδασκα τα παιδιά. Στη συνέχεια σκέφτηκα να βρω έναν τρόπο να τους βοηθήσω, παρέχοντάς του μία βοήθεια η οποία θα ήταν χρήσιμη για το μέλλον. Οι ίδιες έφτιαχναν βραχιόλια τα οποία είναι μέρος της δικής τους κουλτούρας, όχι μόνο κοσμήματα, και τσάντες και άλλα πράγματα. Σαν αυτά εδώ δηλαδή? Ναι, σαν αυτά εδώ. Αυτά τα έχουν φτιάξει αυτές οι γυναίκες εκεί πέρα, Μάλιστα. Έφτιαχναν λοιπόν τέτοια και... και σκέφτηκα να πουλήσω μερικά από αυτά σε φίλους και συγγενείς, ακριβώς για το λόγο ότι δεν ήθελα να ζητήσω απλώς χρήματα από τους φίλους μου, να πω δώστε μου χρήματα για αυτή την προσπάθεια που κάνω εδώ πέρα να στηρίξω τις γυναίκες αυτές. Επίσης θεώρησα ότι θα ήταν και ένα πολύ ωραίο ενθύμιο σαν ανάμνηση της πράξης και της συμμετοχής τους σε αυτή μου την προσπάθεια. Καταπληκτική ιδέα ήταν αυτό. Βρήκε εύκολη εφαρμογή, δηλαδή μπόρεσες να... Ανταπόκριση, πολύ μεγάλη ανταπόκριση, ναι. Στην αρχή ξεκίνησε από φίλους, από συγγενείς και μετά πήρε μια άλλη διάσταση την οποία δεν είχα προβλέψει. Δηλαδή? Δηλαδή πουλήσα μέσα σε 1,5 μήνα περίπου 2.000 βραχιόλια. Εξαιρετικό. Ναι. Και πόσα χρήματα μαζεύτηκαν από αυτά? Μάζεψα περίπου 9.500 ευρώ. Για την κοινότητα, ναι. Για αυτές τις γυναίκες. Μπράβο, Ντανιά. Να σας πω ότι από τα 5 ευρώ που έπαιρνα για το κάθε βραχιόλι, αυτή ήταν και η τιμή του, έδινα 1 ευρώ στη γυναίκα που το έφτιαχνε, 3 ευρώ πήγαιναν στο σχολείο που αποφασίσα να φτιάξω και 1 ευρώ δινόταν σε ένα πρόγραμμα σύντησης που δημιούργησα για τα παιδιά, προκειμένου να έχουν καθημερινή τροφή. Άρα, εκτός από αυτό που άρχισες να κάνεις, τους έφτιαξες ένα σχολείο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και ένα πρόγραμμα σύντησης. Τα θεμέλια του σχολείου υπήρχαν από δύο άλλες εθελόντριες, Γερμανίδες, σε διαφορετικούς χρόνους η κάθε μια. Είχε προσπαθήσει να ολοκληρώσει αυτό το κτίριο, νομίζω ήταν κάτι σαν καταφύγιο κακοποιημένων γυναικών. Προοριζόταν μάλλον για κάτι τέτοιο. Εγώ σκέφτηκα να το ολοκληρώσω και να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο των παιδιών και ως αίθουσα χώρος εργασίας των γυναικών. Τα κατάφερες? Ναι, ολοκληρώθηκε. Βάλαμε ως και τη στέγη πριν να φύγω. Εσύ ένα τόσο μικρό κορίτσι σε ηλικία, πώς ήξερες πώς να κινηθείς, τι να κάνεις, τι έχουν ανάγκη και πώς να τους βοηθήσεις? Εκείνη την ώρα σου ερχόταν αυτές οι ιδέες? Δεν ήξερα, απλώς επειδή βρισκόμουν συνεχώς σε εγρήγορση, έψαχνα συνεχώς έναν τρόπο να βοηθήσω. Ξέρεις τι υλικά δηλαδή χρειάζεται το σχολείο? Σε συνεννόηση πάντα με τον εργολάβο μας, τον James, ο οποίος και αυτός αντιμετώπιζε θέματα αλκοολισμού και δεν ήταν πάντα συνεπής τις ημέρες, τις ώρες που έπρεπε να έρθει να εργαστεί. Μου έλεγε τι χρειαζόμασταν και εγώ πήγαινα σε γειτονικές περιοχές και χωριά και έψαχνα να τα βρω. Έκανες απ' όλα δηλαδή? Έκανα λίγο απ' όλα, ναι. Έχω διαβάσει ότι οι άνθρωποι αυτοί σου έδωσαν το,
κενιάτικο όνομά σου, της φιλής σου το όνομα, το οποίο είναι ποιο? Είναι το Ναλουτουέσα. Ναλουτουέσα. Σημαίνει... Και το οποίο σημαίνει... Η γυναίκα που έφερε τη βροχή. Έφερε τη βροχή εκεί. Νομίζω ότι επειδή δεν υπήρχαν αρκετές δεν υπήρχε υψηλή βροχόπτωση το Σεπτέμβριο, ξέσπασε το μήνα που πήγα, οπότε ναι, έφερα τη βροχή για εκείνους που ήταν, ας πούμε, κάτι σαν δώρο και ευλογία. Σε τι γλώσσα μιλούσατε? Αυτό επίσης ήταν ένα πρόβλημα. Σουαχίλη είναι επίσημη γλώσσα και τα αγγλικά φυσικά για να μπορούν να διδάσκονται στο σχολείο. Οι ίδιοι μιλούν Μασάι, που είναι η δική τους διάλεκτος. Μιλούσαμε μέσω της νοηματικής. Όλα αυτά τα έκανες μέσω της νοηματικής? Κάποιοι μιλούν αγγλικά, αλλά με τις γυναίκες που ένιωσα ότι είδα και πιο κοντά, συνεννόμασταν μέσω της νοηματικής, ναι. Από όλα αυτά τα πράγματα που είδες εκεί, τα έθιμά τους, τον τρόπο που ζουν, τις καθημερινές τους συνήθειες, τι είναι αυτό που θα μπορούσα να μας πεις, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό και είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα? Αυτό που με εντυπωσίασε είναι η ανάγκη για αλληλεγγύη. Δηλαδή είναι άνθρωποι που οι ίδιοι έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα, αλλά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να στηρίξουν τον συνάνθρωπό τους. Οι άνθρωποι εκεί, όταν έφευγες, ξέρω ότι σου έκαναν μία αποχαιρετιστήρια βραδιά. Έγινε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, στην νέα αίθουσα διδασκαλίας, που ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Εκεί είχα αγοράσει εγώ φαγητό που φάγαμε όλοι μαζί και μετά ακολούθησε μία τελετή όπου κάθε γυναίκα μου προσέφερε το δώρο της και με αποχαιρετούσε με λιγμούς και κάποιες γυναίκες έκλαιγαν και βρίσκονταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εσύ? Εμένα με τάραξε λίγο όλη αυτή η εμπειρία, γιατί εκείνο που έχω ανάγκη είναι να κάνω τους άλλους χαρούμενους γύρω μου. Και δεν ήθελα να τις βλέπω έτσι. Οπότε προσπαθούσαν να μου εξηγήσουν ότι κλαίμε γιατί απλώς αγαπάμε και δεν θέλουμε να φύγεις. Πρέπει να ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσεις μάλλον ποτέ στη ζωή σου αυτό. Είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Πόσο περήφανη είσαι τώρα για όλο αυτό που κατάφερες να κάνεις? Είμαι περήφανη που τόσοι άνθρωποι ευαισθητοποιήθηκαν, που κατάλαβα ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θέλουν και έχουν ανάγκη να προσφέρουν τη βοήθειά τους, που στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια και που καταφέραμε να αφήσουμε κάτι τόσο σημαντικό στους ανθρώπους εκεί. Έχεις αφήσει κάποιο μέρος της ψυχής σου και της καρδιάς σου στην Αφρική Ντένια? Νομίζω ότι βρίσκομαι ακόμη εκεί στην ουσία, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι ότι επέστρεψα και σταμάτησα να σκέφτομαι τους ανθρώπους εκεί. Σκέφτομαι συνεχώς πώς θα επιστρέψω ή πώς θα δώσω μία λύση από εδώ. Η Ελλάδα πώς σου φαίνεται τώρα μετά από αυτήν την εμπειρία? Η Ελλάδα μου φαίνεται ένας παράδεισος. Έτσι θα κλείσουμε τη συνέντευξη. Είναι ωραία να ακούγεται αυτό και για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε όλα αυτά που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου να γίνει πραγματικότητα. Αν και από το λίγο που σε γνωρίσαμε νομίζουμε ότι έτσι θα γίνει. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Ντένια. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες περιπέτειές σου. Να προσέχεις. Κένια. Αυτά είναι λοιπόν τα βραχιολάκια τα οποία έφτιαξαν εκεί οι γυναίκες. Πούλησε η Ντένια μέσα από το ίντερνετ όσο ήταν εκεί. 9.500 ευρώ μέσα που έδινε, είπαμε, 1 ευρώ σε κάθε κυρία που τα έφτιαχνε, 3 ευρώ για την κοινότητα και 1 ευρώ για το πρόγραμμα σύντηση το οποίο δημιούργησε για τα παιδιά εκεί πέρα. Τώρα μπορεί και να κάνει βραχιολάκια από κάπου. Τη ρώτησα και εγώ, αυτό είναι το τελευταίο που θα μπορούσα να μου δώσει. Ναι. Όλα όσα φτιάχτηκαν κατά τη διάρκεια τη παραμονή εκεί πέρα έχουν ήδη πουληθεί. Οπότε ίντερνετ. Δεν μπορεί να.
Μήπως έχει κάποιο. Θα πρέπει κάποιο να τι βάλει πάλι στη διαδικασία τη γυναίκα αυτέ να φτιάξουν κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί κάποιο άλλο. Αυτό είναι αυτό που σκέφτεται και η Ντάνια πώ θα μπορέσει να το κάνει αυτό, να συνεχίσει να γίνεται. Είναι μέσα στο μυαλό τη. Συνέχεια μια γυναίκα, μια κοπέλα, η οποία έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και τώρα είναι στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στη Φιλοσοφία, Θεολογική και Ψυχολογία. Και τώρα είναι στην πτυχιακή τη εκεί και αποφάσισε να του βοηθήσει, πήγε και το έκανε. Μπράβο, Ντάνια. Και είναι εντυπωσιακό το ότι ξεκίνησε χωρίς να έχει ανταπόκριση. Δηλαδή δεν τη απάντησαν στο mail. Ναι, και ότι την περιμένουν κάπου και τα λοιπά. Είχε φτάσει ήδη. Το πλάνο έφτασε και δεν ήξερε πού να πάει χωρίς να την περιμένει κανείς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πήγε μετά, λέει, ένας Βραζιλιάνος εθελοντής που ήταν σε μια διπλανή, σε ένα διπλανό χωριό. Αυτό πήγε, την μαζέψανε. Έπεσε σήμα ότι είχε έρθει. Οπότε, παιδιά, πρέπει κάτι να. Πηγαίνετε, πάρτε. Δεν την αφήσουμε στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η Ντένια Φραγκιά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Ντένια, και να σημειώσω μόνο αυτό, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί πολλές φορές λέμε άνθρωποι που έχουν τη διάθεση να κάνουν, να κινητοποιηθούν με κάποιο τρόπο και έχουν ένα κίνητρο, όπως λέει και όπως είπε και ο Γεράσιμος, που κάποια φορά λέμε ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακάνει, δεν έχω εμπειρία, δεν έχω τα κατάλληλα ίσως εφόδια. Ούτε η Ντένια τα είχε. Απλώς είδε κάτι, της άρεσε πάρα πολύ, το πίστεψε και απλώς επικοινώνησε με τον οργανισμό αυτόν που ήδη φρόντιζε και απλώς πήγε. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να προετοιμαστεί ή να έχει ειδικές γνώσεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα για να το κάνει. Αυτό που λέμε στα καλά καθούμενα. Στα καλά καθούμενα κανονικά, Ντένια. Πόσα πράγματα έκανε. Μπράβο της. Μπράβο της. Ευχαριστώ.